Πάμε τώρα λοιπόν να περάσουμε στα θέματα της αυτοδιοίκησης και όπως είπαμε θα ξεκινήσουμε με την συνέντευξη της ημέρας καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Επικοινωνία FM τον Δήμαρχο Φιλοθέης Ψυχικού, τον κύριο Παντελή Ξηριδάκη, για να μιλήσουμε και για τα θεσμικά, να μιλήσουμε και για το Δήμο του. Τα θεσμικά τα έχουμε βάλει ως βασικό το τελευταίο διάστημα στη συζήτηση γιατί έχουμε μέσα σε διαδικασία αλλαγής καλλικράτη τώρα. Μην κοιτάτε που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πόσα χρόνια είμαστε σε διαδικασία αλλαγής Καλλικράτη? Αυτό πρέπει κάποιος να σκεφτεί. Από την πρώτη μέρα που ψηφίστηκε ο Καλλικράτης, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Το επόμενο πρωί ήταν, μπήκαμε στη διαδικασία αλλαγής του Καλλικράτη. Και τον αλλάξαμε και κάνα δύο φορές μέχρι τώρα. Και μέχρι στιγμής έχουν αλλάξει διάφορα κομμάτια. Βασικά όμως θέματα δεν έχουν αλλάξει. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι πραγματικά χρειάζεται αυτή η αλλαγή? Δεν ξέρω αν θα είναι κάποια συγκεκριμένη κι αλλιώς. Ένα συμπέρασμα από μια επιτροπή έχουμε δει μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτή η αλλαγή. Πιστεύετε όμως ότι κάποια βασικά πράγματα χρειάζεται να αλλάξουν? Χρειάζονται. Καταρχήν χρειάζεται να αλλάξει το λεγόμενο χωροταξικό. Αυτό από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του Καλλικράτη. Δεν το συζητάμε αυτό όμως. Καταλάβαμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα στα 5 μεγάλα νησιά. Ναι, αλλά και σε δήμους οι οποίοι έχουν προέλθει από συνένωση, ιδιαίτερα στην επαρχία. Από 5, 6, 7, 8, 10, 15 κοινότητες, χωριά και παλαιούς δήμους, εκεί η κατάσταση είναι ακόμα χαοτική. Ναι, χάος. Κανονικά. Δηλαδή, έχω πια πολλές ακούσει πάρα πολλά πράγματα από ενεργεία δημάρχους, οι οποίοι προέρχονται βασικά από την επαρχία και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και κάθε φορά στη συζήτηση που κάνουμε, γελώντας αυτοί, λένε: άντε, μωρέ, έχετε και εσείς προβλήματα στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Και έχουν και τα δίκαια. Και έχουν απόλυτα δίκαια. Έχουν τα δίκαια. Απόλυτα δίκαια. Εμείς το λέμε συχνά εδώ ότι σε κάποιους δήμους, έτσι όπως στήθηκαν πια, το να δεις τον Δήμαρχο είναι πιο δύσκολο από το να δεις τον Πρωθυπουργό. Ναι, είτε σε μεγάλα νησιά, είτε σε ορεινούς δήμους. Μα ακόμα εδώ στην Αττική υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν πρόσωπο πάνω στην Εθνική Οδό πάνω από 100 χιλιόμετρα. Ναι, πράγματι. Ναι. Πώς να φύγεις από το ένα σημείο και να πας στο άλλο για να εξυπηρετηθείς κεντρικά σαν δημότης και πόσο μάλλον να είσαι δημοτική ιερή και θα πρέπει να ταξιδέψεις ατέλειωτα χιλιόμετρα να επισκεφθείς ένα μέρος, να δεις με τα μάτια τα δικά σου και όχι με τους τοπικούς αντιδημάρχους, τους κοινοτικούς ή δημοτικούς συμβούλους και μετά να ξαναγυρίσεις πίσω. Δηλαδή είναι ταξίδια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για αλλαγή του Καλλικράτη, το χωροταξικό δεν μπαίνει. Ή τουλάχιστον δεν μπαίνει για πλην 2-3 εξόφθαλμων περιπτώσεων που δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές τελικά. Μπαίνουν τα θεσμικά και πιθανότατα κάποια οικονομικά. Εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι βασικά. Υπάρχουν και τα θεσμικά είναι. Καταρχήν, το πρώτο και σημαντικότερο είναι αυτό το οποίο συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια, η καταστατική θέση των αιρετών. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση? Πρέπει να φτιαχτούν ένα οδικό χάρτη, να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα, ιδιαίτερα με του διατελέσαντε, του τέο ή του μακαρίτε δημάρχου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν βρεθεί άνθρωποι υπόλοιποι και κληρονόμοι του και συγγενεί του για μια υπόθεση πριν από 15 και 20 χρόνια. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Από εκεί και πέρα το θέμα το οικονομικό. Το οικονομικό είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή πλέον η κατάσταση φέτος που δεν έχουμε να πάρουμε και μία από τις δόσεις των παλαιών παρακρατηθέντων, γιατί μέχρι πέρυσι είχαμε και μια ασπιρίνη που ήταν μία δόση από τις 8 των παρακρατηθέντων. Που ήταν μια βοήθεια. Δηλαδή. Ήταν μια βοήθεια. Αυτή τη στιγμή χάθηκε για το 17 και αυτή η βοήθεια. Τα οικονομικά των Δήμων όλων είναι άθλια. Δεν τίθεται θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταρρεύσουν οικονομικά οι περισσότεροι δήμοι στα επόμενα χρόνια με αυτή τη χρηματοδότηση. Αν συνεχίσει η κατάσταση, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Με αυτή την υποχρηματοδότηση. Και δεν είναι μόνο τα παρακρατηθέντα, βέβαια, που θα πρέπει να συζητηθούν. Το βάζει και η ΚΕΔΕ και αυτό στο τραπέζι. Τα καινούργια παρακρατηθέντα, γιατί υπάρχουν και τέτοια. Υπάρχει και το ζήτημα του, ρε παιδιά, πώς θα φτάσουμε σε ένα ποσό που να μπορούμε να ζούμε. Ακριβώς. Να ζουν οι δήμοι, εννοώ, έτσι. Γιατί υπάρχει ζήτημα σε πάρα πολλούς δήμους γιατί. Τη βγάζεις τεχνικά έναν ισολογισμό που είναι ισορροπημένος, δεν σημαίνει ότι είναι και στην πραγματικότητα έτσι. Όχι βέβαια. Στην ουσία αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η παροχή προς τους δημότες. Αν είναι να παραμένεις απλώς μία ή άλλη σαν δήμος υποβαθμίζοντας την παροχή, θα φτάσουμε σε σημεία πλέον που οι δρόμοι θα είναι καρόδρομοι. Και να του λες εντάξει, στέκονται τα οικονομικά του Δήμου. Βέβαια, αφού δεν κάνουμε τίποτα, στέκονται. Ναι, προφανώς. Είναι σαφές αυτό. Άμα αν πληρώνεις και διαρκώς όλο και λιγότερο προσωπικό, γιατί αυτό γίνεται, κάποια στιγμή μπορεί να σου περισσέψουν κιόλας. Ιδιαίτερα το θέμα του προσωπικού. Το προσωπικό μετά από 10 χρόνια που δεν έχουν γίνει προσλήψεις, έχει γεράσει το προσωπικό. Στο δικό μου Δήμο, αν είχαμε μέσο όρο ηλικία 45 ετών πριν από 10 χρόνια, τώρα όλοι είναι 55. Και έτσι όπως πάει η κατάσταση, αν δεν επιτραπούν να γίνουν νέες προσλήψεις, να δούμε νέους ανθρώπους, νέες ιδέες.
από φύτους πανεπιστημίων με τη νέα τεχνολογία. Έτσι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή μετά από 10-15 χρόνια, ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα και θα κλείσει. Αυτοί που είναι 55 με το ζόρι έχουν μάθει να λειτουργούν υπολογιστές. Ναι, ναι. Έτσι. Και ιδιαίτερα πέραν από αυτούς οι οποίοι στελεχώνουν τις υπηρεσίες σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών, οικονομικών, τεχνικών. Οι εργάτες, οι άνθρωποι που δουλεύουν στον δρόμο. Δεν μπορείς να βλέπεις ανθρώπους 60 και 65 χρονών να σηκώνουν σκουπίδια. Και μάλλον η απόδοση έχει πέσει κιόλας λίγο. Λογικό είναι. Οι άνθρωποι έχουν μεγάλωσει. Έτσι, δεν είναι δυνατόν πλέον. Και να μην μπορείς να προσλάβεις έναν άντρα 25-30 ή μια γυναίκα 25-30 χρονών που θα στύψει την πέτρα. Και πρέπει να βασίζεσαι 65. Στην καφετέρια είναι καλύτερα. Μιας και αναφερθήκατε, Δήμαρχε, στο χωροταξικό, εσείς επηρεαστήκατε. Εντάξει, όλα καλά, έχει επιτύχει η συνένωση με τους δήμους φιλοθές και. Τώρα πια και που λέει ο λόγος και άχρηστοι να ήμασταν, θα είχε πετύχει μετά από τόσα χρόνια. Όχι, από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχουν θέματα μετά. Δεν υπάρχουν θέματα. Λύθηκαν αυτά μέσα στον πρώτο χρόνο. Δεν είναι. Αυτά είναι. Ιδιαίτερα στην Αττική δεν ήταν τόσο δύσκολο. Ναι, σίγουρα. Υπήρξαν περιπτώσεις που υπήρχαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους δήμους και δυσκολεύτηκαν πολύ να το φτιάξουν. Εσείς δεν είχατε τέτοιο. Όχι, δόξα τω Θεώ δεν είχαμε. Ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Για να μην κλείσουμε τα θεσμικά χωρίς να ρωτήσουμε για εκλογές. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο συζητιέται ακριβώς. Εντάξει, μπορεί να τις πηγαίνουν πιο μακριά τις εκλογές, όπως λέγαμε και πριν, εκτός αέρα. Δεν ξέρω, και αυτό είναι καλό. Εσείς να μας το πείτε, το ότι πηγαίνει πιο μακριά. Και δεν είναι και σίγουρο ακόμα, έτσι. Ναι. Το λέει ο Σκουρλέτης. Το λέει ο Σκουρλέτης. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Πάντως, γι' αυτό είναι το ευχάριστο. Όλα είναι ανοιχτά. Ότι όλα είναι ανοιχτά πάντα. Είναι ανοιχτό λοιπόν και το θέμα της απλής αναλογικής. Είναι και αυτό ανοιχτό. Είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει, λέτε. Και πώς το βλέπετε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς και μπορεί να λειτουργήσει. Και τι θέλω να πω. Ακόμα και αν ψηφιστεί η απλή αναλογική, καταρχήν αφορά οι δυσκολίες δηλαδή που θα δημιουργηθούν, αφορά αυτούς οι οποίοι δεν θα πάρουν το 50% από την πρώτη Κυριακή. Mm-hmm. Πάνε λοιπόν αυτοί. Μένουν οι υπόλοιποι. Από εκεί και πέρα. Ή λίγο λιγότερο, γιατί το έχουμε αφήσει και αυτό ανοιχτό. Και αυτό το έχουμε αφήσει. Κάτι, έτσι, για να υπάρχει έτσι, λίγο suspense. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, πάμε εκεί που θα υπάρξει δεύτερη Κυριακή και κάποιος θα έχει ένα ποσοστό της τάξης του 55-60%, που σημαίνει ότι θα έχει μία έξωθεν καλή μαρτυρία και μία εκλογική βάση μεγάλη στο δεύτερο γύρο, αλλά δεν θα έχει την πλειοψηφία εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ πάλι υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ακόμα και αν έχουν την πλειοψηφία, δεν τα καταφέρουν, όχι απλώς να το λειτουργήσουν, αλλά χάνουν και την πλειοψηφία. Χάνουν την πλειοψηφία. Και αυτό παράταξή τους. Είναι τόσο συνηθισμένο, ιδιαίτερα όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές σε όλους τους δήμους. Όλοι γίνεται αυτή. Είναι μια εμπειρία που την έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, πέραν έχουν την πλειοψηφία, είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλη ευρύτητα επαφής και με τους δημοτικούς συμβούλους, αντιπολίτευσης κλπ. Και μπορούν είναι καθαρά προσωπικά. Και μπορούν να τα βρουν. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξώφθαλμες περιπτώσεις που έχει βγει, ας πούμε, δημοτική αρχή που στον πρώτο γύρο πέρα 18%. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εκεί θα υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Θα χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Δηλαδή, περισσότερες... Και δεν θα φτάνουν δύο παρατάξεις. Ναι, θα είναι κάτι σαν τη Γερμανία τώρα. Ακριβώς. Το ψάχνουν να το βρουν περισσότεροι. Είναι σαφές ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Το θέμα είναι να μην έχουμε το κακό φαινόμενο και γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αμφιθέατρο πανεπιστημίου. Mm-hmm. Όπου οι μικρότερες ομάδες πάντα κάνουν μεγαλύτερη φασαρία. Και βέβαια αυτός η απλή αναλογική ανοίγει το δρόμο σε πολύ μικρές παρατάξεις, οι οποίες έχουν συνήθως και κάποιο κομματικό πρόσημο, είτε προέρχονται από την άκρα αριστερά είτε από την άκρα δεξιά, και είναι μια ιδανική ευκαιρία για αυτούς να εμφανιστούν με ένα ή δύο άτομα και να βρουν τρόπο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αμφιθέατρο, μπάχαλο. Θεωρείτε ότι. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να παίξουν. Είναι και υποχρεωτικό να παίξουν ρόλο κάποιες τέτοιες ομάδες. Δηλαδή, αν δεν σου βγαίνει η πλειοψηφία. Βέβαια, από την άλλη, φαντάζομαι έτσι, ότι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος θα αλλάξει και κάποια πράγματα μέσα στο Καλλικράτη. Δηλαδή. Τον τρόπο διοίκησης. Ακριβώς, και στον τρόπο διοίκησης. Δηλαδή, αν περιμένεις με τη σημερινή μορφή και με τις σημερινές αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσει μια πόλη, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Εάν υπάρχει απλή αναλογική εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά γίνει πιο δημαρχοκεντρικό ή περισσότερο η ευθύνη πέφτει στην πλειοψηφούσα παράταξη ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράταξη του Δημάρχου, τότε
κάποια πράγματα μπορεί να. Ίσως πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο, και αυτό ίσως πρέπει να γίνει και χωρίς να υπάρχει απλή αναλογική, να μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος ανεξάρτητα με το αν έχει πλειοψηφία ή όχι η Δημοτική Αρχή. Να μπορεί το σύστημα δηλαδή να δουλεύει. Οι υπηρεσίες να δουλεύουν ανεξάρτητα. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα και δεν βλέπω να το έχουμε και στο μυαλό μας. Μα αφού δεν το καταφέρουμε και σε κεντρικό επίπεδο πολιτικής. Δηλαδή οι Ολλανδοί έχουν αυτή τη στιγμή τελειώσει εκλογές εδώ και 6 μήνες και ακόμα συζητάνε αν θα κάνουν και πότε θα κάνουν καμιά κυβέρνηση. Και δεν έχουν και κανένα. Οι Γερμανοί τους είδαμε και τώρα ότι σιγά σιγά λέει δεν βιαζόταν κανένα. Θα δούμε από τα Χριστούγεννα και καλό ο Θεός να είναι καλά. Να και μπορεί να πάμε και το Πάσχα, δεν τρέχει τίποτα γιατί λειτουργεί το κράτος. Υπάρχουν δομές και λειτουργούν. Εδώ δεν υπάρχουν. Εδώ είναι προσωπικά γιουρούς και του καθενός. Και αυτό είναι το λάθος. Η στάση της ΚΕΔΕ στο διάλογο για την αναθεώρηση του Καλλικράτη τη θεωρείτε σωστή, την αποχώρηση κυρίως από το διάλογο? Κοιτάξτε να δείτε, εάν η συζήτηση ήταν συζήτηση κοφών, δεν είχες κανένα λόγο να παραμείνεις μέσα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, αυτό μας μετέφεραν και σε κεντρικό επίπεδο, ότι εδώ εμείς συζητάμε, αλλά είναι σαν να μιλάμε σε κουφούς. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα λόγο να βρισκόμαστε εδώ και να νομιμοποιούμε και με την παρουσία μας αυτά τα οποία έτσι κι αλλιώς θα βγουν μέσα από αυτό το πόρισμα. Φαινόταν δηλαδή ότι το πόρισμα ήταν φτιαγμένο και γραμμένο εξ αρχής. Έτσι λοιπόν, κανένας δεν είχε κανένα λόγο να παραμένει και να χάνει την ώρα του και στην ουσία να χρησιμοποιηθεί ως σκαλοπάτι για να πατήσει ο άλλος και να πει ότι είδε δηλαδή, εδώ μέχρι την τελευταία στιγμή κάναμε συνομιλίες και καταλήξαμε αυτό. Φαινόταν δηλαδή από την πρώτη στιγμή ότι υπήρχε μία γραμμή την οποία καλώς ή κακώς θέλει να επιβάλλει ο Υπουργός. Καλά κάνει, Υπουργός είναι. Εντάξει. Ναι. Έχουμε δει και χειρότερα. Δηλαδή. Ναι, ναι. Να περνάνε νομοσχέδια χωρίς να το παίρνει να πάρει κανένα. Όχι επιτροπές και πορίσματα. Ούτε. Ναι, ναι. Εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι έκανε λίγο παραπάνω σημεία από ό,τι έπρεπε τον εκλογικό νόμο η ΚΕΔΕ σε αυτή την περίπτωση και εκεί δημιουργήθηκε η μεγάλη κόντρα. Είναι ένα θέμα. Εάν δηλαδή συνοδευόταν από πίσω από πέντε καινούργια πράγματα τα οποία θα γινόταν σε επίπεδο διοίκησης, δεν θα είχε κανένα ιδιαίτερα θέματα με τον εκλογικό νόμο. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχουν. Ναι, οπότε υπάρχει. Ναι, δηλαδή, αν ήταν πακέτο όλο το, η σκέψη και το πρόγραμμα ήταν, είχε δοθεί πακέτο, νομίζω ότι εκεί θα υπήρχε ένα σημείο να γίνουν σοβαρές συζητήσεις και να καταλήξουμε κάπου όλοι μαζί. Mm-hmm. Δεν είναι κανένα εναντίον της απλής αναλογικής. Αλλά πρέπει να συνοδεύεται και κάποιοι είναι. Ναι. Κάποιοι είναι πολλοί. Προσωπικά εγώ δεν είμαι. Εάν συνοδεύεται από κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Mm-hmm. Γιατί αν ο σκοπός μας είναι να μην λειτουργήσει, έχω να σκεφτώ και εγώ άλλα 15 διαφορετικά για να το κάνουμε τελείως, δηλαδή να διαλυθεί τελείως το πραγματικά. Σωστό. Ωραία, να κλείσουμε με τα θεσμικά, να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάρετε και εσείς μια ανάσα και να επιστρέψουμε μετά να δούμε τι γίνεται και στο Δήμο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα θέματα του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, που παραδόξως έχουν και αυτοί προβλήματα εκεί, παρότι παλιότερα τους είχαμε για πολύ εύπορους ανθρώπους. Να ξεκινήσουμε από το θέμα των συμβασιούχων, έτσι που συνέβαινε και με τα θεσμικά που είχαμε πριν. Και είχατε συμβασιούχους εργαζόμενους, έχετε συμβασιούχους. Είχαμε και τυχαία, τελείως τυχαία, είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό συμβασιούχων, που είναι το ρεκόρ όλων των εποχών. Ήταν η χρονική στιγμή που είχαμε αποφασίσει να προσλάβουμε παραπάνω για εκείνο το συγκεκριμένο οκτάμινο, γιατί θέλαμε να κάνουμε 5 συγκεκριμένα πράγματα. Και έτυχε αυτό το οκτάμινο. Γιατί αριθμό δηλαδή μιλάμε? Ήταν για το μέγεθος το δικό μας 42-43 άτομα, είναι πολλά. Συνήθως είχαμε γύρω στα 20-25 άτομα και καλύπταμε τις ανάγκες μας και όχι κατά τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή συγκεκριμένο οκτάμινο. Mm-hmm. Ναι. Έχετε ανανεώσει όλες τις συμβάσεις? Ανανεώσαμε όλες τις συμβάσεις, πληρώθηκαν όλοι κανονικά. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε θέματα εκεί. Mm-hmm. Έχετε κάνει αιτήματα για μόνιμο προσωπικό τώρα στην διαδικασία που έγινε? Αναγκαστικά. Έγιναν. Για όλους? Για τους 42? Εκτός από δύο. Άρα θα έχετε 40 καινούργια πρόσωπα, αν εγκριθούν. Γιατί όλη αυτή η ιστορία, εγώ έχω μια άποψη, την έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, επανειλημμένως, την έχω πει στους ίδιους συμβασιούχους. Πολύ ακόμα. Ότι αυτή η ιστορία για μένα δεν έχει τέλος, γιατί χτυπάει με το κεφάλι πάνω στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Ναι, γιατί είναι απόλυτα αντισυνταγματικό αυτό το οποίο επιχειρείται. Το βασικό ήταν αυτό που ηρωνευτήκαμε προηγουμένως, ότι έτυχε αυτό το οκτάμινο. Δηλαδή, γιατί δεν ήταν το προηγούμενο οκτάμινο, ρε παιδιά? Δηλαδή, είναι πραγματικά. Όχι, για και το λάθος ήταν πέραν όλων των άλλων. Γιατί, να σας πω κάτι, αυτοί οι εργάτες
οι οποίοι μακάρι οι άνθρωποι να έχουν τη δουλειά τους, να παίρνουν το ψωμί τους, να τρέφουν τις οικογένειες. Δεν είναι κανένας εναντίον σε καμία περίπτωση, ούτε είναι προσωπικό το θέμα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις τον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών, προϋπολογίζεις ότι θα χαλάσω τόσα χρήματα γιατί θέλω να κάνω αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν κάνεις ένα προϋπολογισμό για τα επόμενα δεκαέτη. Είναι κατέτος ο προϋπολογισμός. Mm-hmm. Κανένας δεν ρώτησε το Δήμο εάν είχε την οικονομική δυνατότητα μέσα από τα ανταποδοτικά να πληρώσει αυτούς τους συμβασιούχους όταν δεν το είχαμε προβλέψει τα 40 άτομα για την επόμενη χρονιά. Πώς το κάναμε? Δεν κάναμε άλλα έξοδα στα ανταποδοτικά. Να. Δηλαδή θέλαμε να πάρουμε ένα απορριμματοφόρο, δεν το πήραμε. Δεν το πήρατε. Να. Γιατί δεν έχεις τρόπο να συνεισφέρεις ανταποδοτικά. Mm-hmm. Μόνο να τα αυξήσεις. Ακριβώς. Κάποια στιγμή όμως θα χρειαστεί να πάρθει το απορριμματοφόρο, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πάρθει και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή θέλω να πω. Κοιτάξτε, τα ανταποδοτικά είναι ανταποδοτικά, όπως το λέμε. Λοιπόν, mm-hmm. εάν πρέπει να πάρθει και ένα και δύο και τρία απορριμματοφόρα, στο πινακάκι που κάνουμε κατέτος των εξόδων, θα υπολογίσουμε και αυτά και θα χρεώσουμε τους αντίστοιχα τους κατοίκους. Όλη η φασαρία, βέβαια, mm-hmm. είναι να μην πληρώνει κάτι και παραπάνω από αυτό που απολαμβάνουν. Mm-hmm. Γιατί τα ανταποδοτικά είναι ακριβώς ένα πεδίο που μπορείς να βάλεις πάρα πολλά πράγματα μέσα. Mm-hmm. Αν οι κάτοικοι θέλουν αποκομιδή σκουπιδιών δύο φορές την ημέρα, πολύ ευχαρίστως. Θα γίνει και θα πληρωθεί. Εάν θέλουν μία φορά τη βδομάδα, και αυτό είναι εύκολο να γίνει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παγιοποιημένο. Είναι μια συμφωνία που κάνει ο Δήμος με τους κατοίκους. Τους λέει: θα σας κάνω αυτό και αυτό και αυτό, και γι' αυτό χρειάζομαι τόσα. Mm-hmm. Και αγόγγιστα οι άνθρωποι, δεν ήρθε κανένα να αμφισβητήσει τη χρέωση. Είπε: βεβαίως, θα δώσω τόσα χρήματα και τα πληρώνουν μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορούν να τα αποφύγουν κιόλας. Βεβαίως με την ισχύ του κανόνα 1 προς 10, 1 προς 5 προσλήψεων αποχώρησεων που είναι πλέον 1 προς 4 είναι για φέτος. Σε πάρα πολλούς δήμους ήταν ασφυκτικό πλέον το θέμα των εργαζομένων. Δηλαδή οι περισσότεροι δήμοι χρειαζόταν προσωπικό. Ιδιαίτερα σε αυτούς τους τομείς. Και έγιναν και τόσα αιτήματα για μόνιμο προσωπικό. Ακριβώς. Δηλαδή, και αν συνεχιστεί κιόλας. Έτσι η αναλογία. Και όχι μόνο πρόβλημα. Χρειάζονται άνθρωποι, άτομα, χρειάζονται και νέα άτομα. Mm-hmm, και αυτό είναι το θέμα. Και βέβαια πάλι εδώ, ακριβώς επειδή αυτοί είχαν έρθει με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, όπου πυρμοδοτούνται οι υπάλληλοι πάνω από κάποια ηλικία κλπ. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελες για τους εργάτες καθαριότητας, γιατί γι' αυτό mm-hmm. συζητάμε. Mm-hmm. 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 Μιλάμε για μηχανικούς, ούτε για οικονομολόγους. Μιλάμε για εργάτες καθαριότητας. Εδώ λοιπόν. Θέλεις δεν θέλεις, κρατάς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Mm-hmm. Ακόμη και αν δεν κάνω. Και το αυτό που έδεσα εγώ το ερώτημα. Στο μόνιμο προσωπικό δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι οι ίδιοι. Μετά το Μάρτι, δηλαδή, ναι. Αν έχει τελειώσει το Μάρτι, τώρα αν είμαστε πολύ αισιόδοξοι και τελειώσει το Μάρτι. Αυτό μην το λέτε σε μένα, το πείτε στους εργαζόμενους. Ναι. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν επιστρέψει τον Υπουργό. Ναι. Οφείλω να το ξέρουν πάντως ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είναι οι ίδιοι. Με και συνήθως έτσι γίνεται. Να μην είναι ήδη. Από τη στιγμή που είναι διαδικασία σε ΑΣΕΠ, αρκετά μεγάλο ποσοστό. Είναι προφανές ότι είναι πολύ πιθανό να μην είναι ήδη. Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για διαφημιστικά και τίτλους ειδήσεων με την Ματίνα Κουντουρογιάννη. Επιστρέφουμε όμως μετά με το δεύτερο μέρος της συζήτησης με τον Δήμαρχο Φιλοθέης Ψυχικού. Επικοινωνία FM 94, είστε πάντα συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Ηρακλειώτικης. Ακούτε Δημοτικές Διαβλοκές. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα μας. Τα μικρόφωνα Δημήτρης Μακόπουλος και Γιώργος Μισιάκας. Στην ρύθμιση του ήχου έχουμε αλλαγή βαρδιάς. Ο Βαγγέλης ο Παπάς τώρα ρυθμίζει εδώ τα κουμπάκια. Πάμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον Δήμαρχο Φιλοθέης Ψυχικού, τον κύριο Ξηριδάκη. Είναι μια μέρα σήμερα που νομίζω ότι οι πολίτες της περιοχής πρέπει να νιώθουν λίγο καλύτερα. Είναι η μέρα που πληρώνουμε τον ένφια. Ναι, τελείως καλύτερα. Και εσείς έχετε δώσει μία μάχη όμως για να αλλάξουν και περνάστηκε ίσως η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που άλλαξαν οι αντικειμενικές αξίες, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και είναι μια ιστορία η οποία είτε εγώ προσωπικά σαν φυσικό πρόσωπο, είτε εγώ σαν δήμαρχος στα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και πριν σαν αντιδήμαρχος, υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος βέβαια, έτσι, πολλοί ιδιώτες. Όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε για αυτό το άδικο που υπάρχει ιδιαίτερα. Είχε ξεκινήσει η αδικία από το παλιό ψυχικό, επεκτάθηκε στη Φιλοθέη αλλά και στο νέο ψυχικό, mm-hmm. όπως και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτά τα ακραία παραδείγματα ψυχικού και Φιλοθέης πραγματικά βγάζανε μάτια. Ξεκίνησε από εκεί, όταν έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα η αδικία πια. Δηλαδή, γιατί έγινε αυτή η ανισορροπία της εμπορικής τιμής με την αντικειμενική. Εσείς όμως καταφέρατε και πήρατε μια δικαστική απόφαση, η οποία το ερώτημα είναι, εφαρμόζεται τώρα σήμερα? Προσέξτε, θα δείτε τώρα τι έχει γίνει, γιατί εδώ στην Ελλάδα τα πάντα είναι ρευστά. Έτσι, mm-hmm. όλα είναι συζητήσιμα.
Καταρχήν υπάρχουν 8 αποφάσεις Βουλίου Επικρατείας που έχουν ακυρώσει 8 φορές τις αντικειμενικές τιμές είτε στη Φιλοθέα είτε στο ψυχικό. Αλλά τι και 8 φορές λοιπόν επαναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών διαχρονικά και μιλάω για τους τελευταίους 7 Υπουργούς Οικονομικών όπου κάνουν το ίδιο διαχρονικά το ίδιο λάθος. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή ότι αυτό το οποίο τους λέει το Συμβούλιο Επικρατείας είναι κύριοι, δεν μπορείτε να βάζετε τιμές οι οποίες είναι πέρα και έξω από τις τιμές της αγοράς ή εν πάση περιπτώσει πολύ κοντά στις τιμές της αγοράς. Αυτό το πράγμα λοιπόν το λάθος επαναλαμβάνεται, η κάτοικη δημοτική αρχή ξαναπροσφεύγει, ξανακερδίζουμε. Η τελευταία συζήτηση που έκανα με την Υπουργό Οικονομικών ήταν επειδή το σκόρ είναι 8-0, μπορούμε να πούμε από τώρα πότε θα σταματήσουμε. Πούμε ότι στο 10-0 θα σταματήσουμε. Τελειώνει, ναι. Να τελειώνει. Δηλαδή και ιδιαίτερα προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες, λέω, δεν υπάρχει και λίγο έτσι φιλότιμο ρε παιδί μου να πεις, μα τι είναι αυτό το λάθος που κάνουν, γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες παραμένουν οι ίδιοι τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, ναι. Δεν έχουν αλλάξει. Τι είναι αυτό το λάθος που κάνουμε και εμένουμε σε αυτό το λάθος και την τρώμε συνέχεια από το Συμβούλιο Επικρατείας. Εν πάση περιπτώσει, η τελευταία περίπτωση ήταν τον Μάιο του 2016 όπου ακυρώθηκαν οι τιμές για 2 ζώνες του παλιού ψυχικού και 2 ζώνες για την Φιλοθέα. Ακόμα λοιπόν μέχρι τώρα περιμένουμε να βγει η καινούργια. Άρα δεν είστε πιο χαρούμενοι γιατί κανονικά πληρώνετε σήμερα. Προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Άλλα απίθανα πράγματα. Α, έχει κι άλλο. Προχτές το βράδυ, 10 η ώρα τη νύχτα, η Γενική Γραμματεία Πράξεων που είναι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίου εσόδων, η ανεξάρτητη αρχή πλέον, άλλαξε την τιμή του παλιού ψυχικού μόνο για μία ζώνη. Γιατί μία από τις... Για μία από τις δύο ή από όλες. Τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, εγώ αναρωτιέμαι πάνω σε ποια απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας ή ποια υπουργική απόφαση ή ποια νομοθετική ρύθμιση βασίζεται. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, αλλά αφορούν άλλες χρονικές περιόδους. Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις που αφορούν και άλλες περιοχές. Άρα, αυτό το ξεκάρφωτο για μία ζώνη για τον έμφυα μόνο του 2017. Καλό είναι, καλοδεχούμενο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Αμείωση είναι, εντάξει. Μείωση, εντάξει. Πάλι καλά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σε απόλυτη εκκρεμότητα ο επανακαθορισμός των τιμών από την Υπουργό των Οικονομικών για τις ζώνες του ψυχικού και της Φιλοθέης. Σε βάζει τη διαδικασία να ψάχνει να δει ποιος μένει εκεί τώρα. Δεν είναι αυτό. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Δεν είναι. Όχι. Νομίζω ότι είναι μια διαχρονική ανικανότητα αντίληψη πραγματικότητα. Όταν υπεράσαν 6 Υπουργοί Οικονομικών και δεν μπορούσαν ή δεν είχαν το πολιτικό θάρρος, γιατί θεωρούσαν ότι αυτό το πράγμα θα τους βλάψει πολιτικά, να ακυρώσουν εκείνη την ανόητη απόφαση του Υπουργού που ήταν τότε ο Κουσελάς το 2011, μπορούσαν με μια απόφαση μέσα σε 2 δευτερόλεπτα να ακυρώσουν την υπουργική απόφαση αυτή και να κάνουν μια γεπό. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να τρέχουμε με νομοθετικές ρυθμίσεις να γίνεται το παγκόσμιο, η παγκόσμια πρωτοτυπία. Άλλοι να είναι αντικειμενικοί και με άλλη τιμή να υπολογίζονται οι φόροι. Α, κορυφαίο. Αυτό ήταν κορυφαίο. Να. Και αυτό γινόταν μέσω νομοθετικής ρύθμισης που είχε ψηφιστεί στη Βουλή. Γιατί ο Υπουργός αρνιότανε να ακυρώσει την υπουργική απόφαση και να πάρει μια καινούρια. Γιατί θα είχε πολιτικό κόστος. Γιατί έτυχε κάποιοι και μέναν στην περιοχή. Κάποιοι αυτό, κάποιοι εκείνο. Και αυτό το αυτονόητο και μπορούσε να τελειώσει όλη η υπόθεση σε 10 λεπτά δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει η τελευταία απόφαση του Αλεξιάδη που ορίζει τις αντικειμενικές σε όλη την Ελλάδα. Προσφύγαμε. Κερδίσαμε και περιμένουμε υπουργός να μας βάλει τις καινούργιες τιμές. Φωνάζω λοιπόν εδώ και 2 μήνες. Πάρτε απόφαση, όποια κι αν είναι αυτή. Εγώ δεν θα σας πω ποια είναι. Υπάρχουν εισηγήσεις. Εγώ μετήχα της Επιτροπής. Προτείναμε κάποιες τιμές. Δεν θέλει υπουργός αυτές. Θέλει κάποιες άλλες. Όποια είναι, πάρτε μια απόφαση. Ώστε όταν θα σηκωθεί στο τάξη ο ένφια να είναι υπολογισμένο τις καινούργιες τιμές. Γιατί θα αναγκάσετε μετά τη ΔΟΗ ψυχικού, μόλις πάρτε την καινούργια πορεία, να κάνει διορθώσεις. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή την ταλαιπωρία. Καμία απάντηση. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Γιατί αν δεν έχει ταλαιπωρία, δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα, μία περιοχή του ψυχικού είναι χαρούμενη σήμερα. Μία αυτή και βέβαια είναι το εξής απίθανο. Η β' ζώνη του παλιού ψυχικού είναι φτηνότερη από την γ' και δ' ζώνη. Okay. Και από τη σηματάφ, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, θέλω να πω, μία που θεωρείται η β' ζώνη, okay, δεν είναι η πρώτη, είναι η β' ζώνη. Είναι φτηνότερη από όλες τις υπόλοιπες μέχρι το τέλος. Τι άλλο να πει κανένας αυτή τη στιγμή, πάμε αυτό που έχει συμβεί. Δεν. Αλλά ξέρετε κάτι, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ είμαι από αυτούς που φωνάζω όλα αυτά τα χρόνια, το πρόβλημα δεν είναι η αντικειμενική τιμή. Το πρόβλημα είναι τι θέλει να εισπράξει από φόρο ακίνητης περιουσίας το ελληνικό κράτος. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το έχω πει 1000 φορές. ΕΤΑΚ 2009.
Το θυμόσαστε το νόμο. Βέβαια. Νόμος Ανογοσκούφη. Με την ίδια αντικειμενική τιμή, με την ίδια περιουσία, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε 11 φορές παραπάνω. Και θα σας το πω γιατί. Το ΕΤΑΚ του 2009 είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του κράτους 240 εκατομμύρια. Ο ΕΝΦΙΑ 2017 με τις ίδιες αντικειμενικές έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του κράτους 3,4 δις. Ναι. Άρα το πρόβλημά μας είναι η αντικειμενική ή είναι τι θέλω να εισπράξω. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Είναι... Λοιπόν, δεν μπορεί να καταλάβει το κράτος ότι μέσα από την ακίνητη περιουσία 3,4 δις για τέταρτη, πέμπτη συνεχή χρονιά και το έχουν γράψει και για το 2018. Γιατί είναι μέσα στα συμφωνηθέντα. Δεν μπορεί να εισπραχθεί. Αφήστε το παλιό ψυχικό, αφήστε τη φιλοθέη. Συνολικά στην Ελλάδα 3,4 δις για 5 ή 6 χρόνια δεν μπορούν να εισπράττονται. Είναι τόσο απλό. Δεν αντέχει η κατάσταση. Είναι πάντως ο φόρος με τη μεγαλύτερη εισπραξιμότητα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι η νοοτροπία και μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση. Και το λέγανε και οι Γερμανοί οι ίδιοι. Ότι μας κάνει εντύπωση και κατάπληξη πώς έχετε τέτοια εισπραξιμότητα σε αυτό το φόρο. Στο πιο που εμείς στη Γερμανία ούτε φανταζόμαστε αυτά τα ποσοστά. Ναι, πραγματικά. Είμαστε με το σπίτι μας, είμαστε ναι. Λίγο, έχουμε ένα δέσιμο παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα του Δήμου, γιατί και ο χρόνος είναι ανελέητος. Κάνα έργο γίνεται. Κοιτάξτε, γίνονται τα πάντα. Τι θέλω να πω, ότι δόξα τω Θεώ τα τελευταία χρόνια παρά την οικονομική κρίση, εμείς συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό που συνεχίζαμε. Για να μην σας πω ότι έχουμε φορτσάρει και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, θέλω να πω αυτά τα οποία γίνεται κάθε έτος, η ασφαλτοστρώση, τα πεζοδρόμια, η συντηρήση των σχολείων, η συντηρήση του πρασίνου, η καθαριότητα, όλα αυτά είναι στα ίδια επίπεδα που βρισκόντουσαν και πριν από 10 χρόνια, που λέει ο λόγος, πολύ πριν την κρίση και με ένα προϋπολογισμό εκείνη την εποχή, και αυτό είναι ένα παράδειγμα που το λέω πολλές φορές. Όταν ανέλαβα εγώ, ο συνενωμένος προϋπολογισμός των τριών Δήμων ήταν 91 εκατομμύρια. Εμείς φέτος τρέχουμε με 27. Αν λοιπόν ο κόσμος φαντάζεται ότι είναι εύκολο να κάνεις με 27 ό,τι έκανες με 91, δεν γίνεται εύκολα. Προφανώς δεν γίνεται εύκολα. Και εγώ δεν λέω ότι τα 91 ήταν πραγματικά, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχε και η λογική των, των διεκδικητικών προϋπολογισμών. Ναι. Έχουμε ξεχάσει την αυτό. Το έχουμε ξεχάσει ακόμα αυτή. Δόξα τω Θεώ, το ξεχάσαμε. Δόξα τω Θεώ. Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά δεν ήταν 91, ήταν 81. Δεν ήταν 81, ήταν 71. Άλλο το 71, άλλο το 27. Προφανώς. Πάμε λοιπόν. Αυτά τα οποία είναι τις καθημερινότητες συνεχίζονται κανονικά. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι το μεγάλο στοίχημα και προχωράμε κανονικότατα σε αυτό, είναι η αλλαγή όλου του ηλεκτροφωτισμού, του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε όλη τη επικράτεια του Δήμου. Μιλάμε για περίπου 6.500 φωτιστικά σώματα σε νέες τεχνολογίες LED μέσω ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επενδυτής ο οποίος θα έρθει και ο Δήμος θα απολαμβάνει την οικονομία στο ποσοστό που θα την απολαμβάνει. Είναι έσοδο αυτό το πράγμα. Είναι μείωση εξόδων, σημαίνει έσοδο. Και πώς θα εισπράξει. Και μέσω των ανταποδοτικών. Γιατί θα παίρνει μέρος των ανταποδοτικών. Ακριβώς. Μέσω των ανταποδοτικών και μέρος της οικονομίας, της εξοικονόμησης. Άρα λοιπόν ο Δήμος αλλάζει τον ηλεκτροφωτισμό, κάνει οικονομία, κερδίζει ο Δημότης και δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Ούτε ένα ευρώ, ούτε τόκους, ούτε έξοδα, ούτε υποχρεώσεις για το μέλλον. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει, έχει περάσει. Πόσο θα κοστίσει αυτό? Αυτό το υπολογίζεται, αυτή η σύμβαση θα είναι, δεν έχουμε τελειώσει αυτό το κομμάτι, είναι από 10 έως 12 χρόνια. Αυτό θα στοιχίσει συνολικά γύρω στα 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. Να, μάλιστα. 7 εκατομμύρια τα οποία μας δεν επιβάλλεται ο Δήμος. Οπότε. Ίσα-ίσα που ελαφρύνεται ο Δήμος. Άρα ελαφρύνεται ο Δημότης. Γιατί ο Δήμος, ακριβώς επειδή είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ Δημότη και εταιρείας που παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ό,τι εισπράττει ο Δήμος από τους Δημότες το δίνει στην εταιρεία. Γιατί ακριβώς τα ανταποδοτικά είναι πλήρως ανταποδοτικά. Γι' αυτό λέω για τα ανταποδοτικά. Άρα λοιπόν ο Δήμος δεν είναι ότι έχει ένα όφελος ως φορέας. Οι κάτοικοι έχουν. Εμείς οι κάτοικοι έχουμε όφελος που από την επόμενη μέρα θα έχουμε ένα καλύτερο φωτισμό και θα πληρώνουμε λιγότερα. Όσο. Δεν έχει σημασία. Έστω και ένα ευρώ που λέει ο λόγος. Αν πληρώνεις έστω και ένα ευρώ λιγότερο και απολαμβάνεις το ίδιο φωτισμό όπως και χτες και κάνεις και εξοικονόμηση και εν πάση περιπτώσει σώζεις και τον πλανήτη. Και μετά το τέλος της σύμβασης θα είναι και μεγαλύτερη εξοικονόμηση πια. Στο τέλος της σύμβασης αυτής, επειδή πλέον και αυτός οι τεχνολογίες θα έχουν καλπάσει. Πιθανότατα να χρειάζεται μπορεί να, μιλάμε για πλέον μια τέτοια ίδια περίπτωση με νέες τεχνολογίες που εκείνη την εποχή μπορεί να είναι οτιδήποτε πυρηνική λαμπή. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να είναι μετά από 12 χρόνια με τον καλπασμό της τεχνολογίας.
Προφανώς λοιπόν μετά από 12 χρόνια θα ξαναγίνει μια τέτοια διαδικασία η οποία θα αποφέρει εκείνη την εποχή και μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Πιθανότατα. Ή θα μείνει στο Δήμο αν είναι η ίδια τεχνολογία, λέμε τώρα, με πολύ μεγαλύτερη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Τέλειωσε με το Δημοτικό Συμβούλιο, πήγε στη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, μια εξαιρετική Γενική Γραμματεία που τρέχει με άλλους ρυθμούς από τον υπόλοιπο ελληνικό κράτος. Από τον Υπουργό μέχρι το Γενικό Γραμματέα, μέχρι τους ειδικούς γραμματείς, μέχρι τους περιουσιακούς παράγοντες. Είναι μια άλλη Ελλάδα. Αυτή η γραμματεία. Okay. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να χτενίσει αυτό το οποίο θέλουμε, να μας δώσει το OK για να βγούμε πολύ σύντομα σε διαγωνισμό να βρούμε επενδυτή. Για να ξεκινήσει η διαδικασία. Μάλιστα. Τις εκλογές τις βλέπετε καθόλου? Εγώ προσωπικά δεν τις βλέπω. Προσωπικά βεβαίως και ως παράταξη. Εγώ τις εκλογές παρακολουθώ από το έτος 1998. Έχει ξεκινήσει τον αγώνα ή όχι? Όχι. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και δεν είναι θέμα αγώνα. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα είναι η κατάσταση εκείνη την εποχή. Εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι. Θεωρώ ότι δεν έχει κλείσει ακόμα αυτός ο κύκλος και μπορώ ακόμα να προσφέρω στην περιοχή που γεννήθηκα και ζω και είναι η οικογένειά μου, οι γονείς μου, το παιδί μου κλπ. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα είναι οι καταστάσεις, θα δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται όλη η Ελλάδα μετά από 2 χρόνια και. Γιατί είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι, ακριβώς πια. Τα 2 χρόνια. Και έχει ο Θεός. Yeah. Αλλά είναι σαφές, για να μην υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις, ότι εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι και θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η παράταξη είναι γερή, δυνατή ή έχετε τριγμούς? Η παράταξη είναι αυτό που λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η παράταξη προήλθε από ό,τι καλύτερο υπήρχε στο παλιό ψυχικό, συνενώθηκε με τις άλλες περιοχές και αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο προσωπικό που μπορεί να υπάρξει, οι καλύτεροι άνθρωποι που μπορεί να υπηρετήσουν την πόλη μας. Σε όλες τις παρατάξεις. Το λέω απερίφραστα, το έχω πει την πρώτη στιγή. Ναι, είστε και κάθετος, οπότε δεν μπορώ να πω και τίποτα. Δεν νομίζω ότι γίνεται, υπάρχει και πολύ μεγάλη αντίδραση από την αντιπολίτευση. Είναι η δικιά μας εντύπωση που είμαστε απ' έξω, ή το νιώθετε κι εσείς, ότι είναι λίγο χαλαρή η αντιπολίτευση? Όχι, δεν υπάρχει ούτε χαλαρή ούτε σφιχτή. Για να κάνεις αντιπολίτευση πρέπει να έχεις κατεθειμένη μια διαφορετική άποψη. Συνολικά. Όχι αποσπασματικά. Όχι δεν μου αρέσει η γωνία του πεζοδρομίου τάδε και μου αρέσει περισσότερο η απέναντι. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, είτε γιατί εμείς το κάνουμε καλά και δεν υπάρχει αντίθετη άποψη, είτε γιατί δεν θέλουν να εκφραστεί μια αντίθετη άποψη, δεν έχουμε συγκρούσει εντός συμμετοχής. Αυτό εννοούσα. Δεν έχουμε. Τα πράγματα πολύ ήσυχα. Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο των συνεδριάσεων? Πάντα ήμουνα. Από ότι ήμουν πάντα ένα ακριβώς. Εγώ υπήρξα πολύ τυχερός στη ζωή μου. Από το 1998 που μετέχω, έχω περάσει τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου εντός δημοτικών συμβουλίων. Πραγματικά το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, είναι πολύ υψηλότερο. Λυπάμαι για τους άλλους δήμους από γύρω τονικούς και γύρω-γύρω δήμους και σε όλη την Ελλάδα. Είναι το επίπεδο των ανθρώπων τέτοιο, είναι οι επιλογές των ανθρώπων είναι που τους στείλανε στο Δημοτικό έτσι, Συμβούλιο. Γιατί ναι, και αυτοί που ψηφίζουν δεν προήλθαν από τις ευθύνες. Ναι. Δυστυχώς για εμάς. Ναι. Γιατί εμείς θα θέλαμε λίγο να έχετε τώρα καμιά παβούρα. Δημοτικές διαπλοκές είμαστε, δεν έχουμε κάτι να λέμε. Αλλά δεν έχετε. Είναι και αυτό που σας έλεγα πριν, που μιλάγαμε για την απλή αναλογική. Σημασία έχει να το τραβάει και η όρεξή του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δήμαρχοι τον ανθρωποδιώκτη. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι πιο πολύ συλλεκτικοί. Έτσι. Εξαρτάται. Να σας δώσουμε την ευκαιρία, επειδή τα 2 λεπτά μας μείναν μόνο, να πούμε και για την εκδήλωση που μας λέγατε προηγουμένως εκτός αέρα, που θα γίνει την Κυριακή, γιατί νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πρωτότυπη. Ναι, και είναι πραγματικά εξαιρετικά πρωτότυπη και είναι η ιστορία της περιοχής μας. Δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Την οποία εμείς δεν την ξέραμε, αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί που ασχολούνται θα το ξέρουν. Στην Ελλάδα για πρώτη φορά εντός πόλης έγινε αγώνας μοτοσυκλετών ταχύτητας εκείνης της εποχής, regularity σήμερα, δηλαδή με συγκεκριμένη ταχύτητα. Το 1929 στην πόλη μας είναι η πρώτος αγώνας μοτοσυκλετών εντός πόλης που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Έχουμε δε ακόμα και το αυθεντικό κύπελο που δόθηκε στον πρώτο νικητή το 1929. Το οποίο ανήκει σε ένα μουσείο και το φέρνει και το κάνουμε απονομή. Πέρυσι λοιπόν έγινε η αναβίωση του πρώτου αγώνα. Πέρυσι το ξεκινήσατε. Ακριβώς. Φέτος είναι η δεύτερη λοιπόν. Είναι, περιλαμβάνει οι μοτοσυκλέτες κατασκευής από το 1929 μέχρι και το 1969. Και γιατί το 69, για το 69 έγινε ο τελευταίος αγώνας σιρκουή πόλης στη Φιλοθέη. Α, μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, έχουμε, το κλείδωσατε εκεί. Έτσι, έχουμε λοιπόν από το 29 στο 69. Οι μηχανές, κούκλες είναι της εποχής. Πόσοι περίπου συμμετέχουν?
Πέρυσι είχαμε καμιά σαρδαριά συμμετοχές, φέτος θα είναι πολύ παραπάνω. Υπάρχουν μηχανές σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι από τις Σέρες, από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από τα προάστια, από παντού έρχονται. Υπάρχουν πολλές μηχανές και είναι μια ευκαιρία κάποιος. Και βέβαια το θυμάμαι σαν και πέρα, και πραγματικά δηλαδή, και μου είχε κάνει εντύπωση. Ο μέσος όρος ηλικίας των αναβατών ήταν πολύ μεγάλος. Φαντάζομαι πως ναι. Δεν λέω ότι ήταν ίδιο με τις μηχανές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ένα σπορ ή μια εικόνα που απευθύνεται σε πολύ πολύ νέους ανθρώπους. Και φέτος κάπως έτσι θα είναι. Φαντάζομαι πως ναι. Δυστυχώς θα έχει βροχή φέτος. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δεν πρέπει να το αναβάλουμε τον αγώνα. Πρέπει να τον κάνουμε, γιατί και οι μηχανές δεν είναι φτιαγμένες για να είναι σε παρκέ. Σε στεγνά προφανώς. Ακριβώς. Ώρα και πού? Θα ξεκινήσει 9 η ώρα το πρωί. Η εκκίνηση είναι από την πρώτη πλατεία του Παλιού Ψυχικού. Είναι η αυθεντική διαδρομή του 1929. Μάλιστα. Και ο αγώνας δεν είναι ταχύτητος πλέον, είναι regular. Ναι, προφανώς. Εμείς να ευχηθούμε να μην βρέξει, να πέσει έξω η έμι και να πάνε όλα καλά. Μακάρι, μακάρι. Θα είναι καλύτερο για τους θεατές. Σίγουρα. Ναι. Οι αγωνιζόμενοι δεν καταλαβαίνουν. Είναι παντός καιρού. Δεν έχουν πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και τα είπαμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε σε διακοπή μικρή εμείς και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο των δημοτικών διαπλοκών.